Κύριε Σταυρέλη, να σας πούμε ότι μας έκανε ιδιαίτερα εντύπωση ότι επαναφέρατε ένα θέμα που είχε συζητηθεί πολύ για την ψηφιακή σύγκληση και ένα μεγάλο ποσό που είχε δώσει ο Δήμος Κορινθίων, που ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, για ψηφιακές τεχνολογίες και δίκτυο οπτικών ινών. Και αναρωτηθήκατε, αυτό που αναρωτιούνται πολλοί Κορίνθοι, τι έγινε αυτό το δίκτυο και τι χρήματα έχει βγάλει ο Δήμος από αυτό. Πράγματι, έκανα μια έρευνα για να δω τι γίνεται με τα προγράμματα της ψηφιακής σύγκλησης και επικεντρώθηκα σε τρία έργα. Ήταν το ένα έργο της πρώτης τετραετίας 2007-2010, μια ανάθεση σε μια εταιρεία Link ΑΕ, νόμιμα βεβαίως, με 700.000 περίπου προϋπολογισμό, 700 και κάτι, ήταν για το δίκτυο οπτικών ινών. Αυτό το δίκτυο, όπως με πληροφόρησε η υπηρεσία, προχώρησε, κατασκευάστηκε και λειτουργήσε για δημόσιους φορείς που ήταν ο Δήμος, το νοσοκομείο, τα ΚΕΠ, τα σχολεία κλπ. Ένα Το δεύτερο. λεγόμενο πρόγραμμα σύζευξης. Όχι, δεν είναι Α. πρόγραμμα σύζευξης. Ένα δεύτερο έργο συμπληρωματικό ήταν επέκταση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών περίπου 400.000 το 2009. Πάλι λεφτά από την ψηφιακή σύγκληση. Κατασκευάστηκε και αυτό το έργο από την ίδια εταιρεία. Αλλά δυστυχώς δεν έχει λειτουργήσει. Όχι ότι έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν αξιοποιήθηκε το δίκτυο αυτό. Και ένα τρίτο έργο το 2009 νομίζω ήταν η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας με εφαρμογές κλπ. Περίπου 400.000. Σύνολο και τα τρία έργα 1,5 εκατομμύριο. Και αυτό το τρίτο έργο είναι τα περίφημα Wi-Fi και όχι μόνο. Ήταν μάλιστα να προμηθευτούμε και συσκευές για τους δημοτικούς αστυνόμους, τις οποίες ποτέ δεν τις αξιοποιήσαμε, οι οποίες δεν θα ήταν μόνο για καταγραφή κλήσεων, αλλά οι δημοτικοί αστυνόμοι υπήρχε οδηγία να καταχωρούν και τα προβλήματα που συναντούσαν μέσα στην Δύο πόλη σε ένα. Πολύ από σημαντικό. λάμπες, λακκούβες, ό,τι πρόβλημα, πεζοδρόμια κλπ. Δεν λειτουργήσε. Αυτό έχει παρέλθει η τεχνολογία του, όχι ότι έφταιγε η εταιρεία ή οτιδήποτε άλλο. 10 χρόνια τεχνολογία καταλαβαίνω ότι αλλάζει. Τα δε Wi-Fi δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα στην πόλη της Κορίνθου. Ήταν νομίζω σε 12 σημεία μέσα στο κέντρο αλλά και στο Μα συνοικισμό. από πολύ γρήγορα δεν λειτουργήσαν αυτά τα Wi-Fi. Δηλαδή υπήρχε το Wi-Fi ανοιχτό, όμως δεν είχε σύνδεση ίντερνετ. Ναι. Αυτά δεν τα γνωρίζω εγώ τα τεχνικά. Εγώ μίλησα με την τεχνική υπηρεσία. Πράγματι υπάρχουν προβλήματα και το θέμα είναι ότι επάνω εκεί τώρα δεν μπορούμε να κουμπώσουμε κάποια άλλα καινούργια Α, δεν γίνεται. συστήματα. Θα πρέπει να πάμε εξ αρχής. Γι' αυτό έκανα το ερώτημα, το απεύθυνα και στο Δήμο Κορινθίων, στο αρμόδιο αντιδήμαρχο, να μας απαντήσει τι έχει γίνει με αυτά τα τρία έργα, γιατί αυτές οι απαντήσεις που πήρα εγώ ήταν προφορικές. Και να σας πω και κάτι, δεν με ενδιαφέρει και το παρελθόν. Με ενδιαφέρει από σήμερα και πέρα τι προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή. Θα αναθέσουμε μια μικρομελέτη σε έναν ειδικό να μας πει σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα κτίρια τεχνικά. Θα αναθέσουμε αυτή τη μελέτη να έχει και οικονομικές προοπτικές. Δηλαδή θα συνεργαστούμε με κάποια ιδιωτική εταιρεία, με έναν πάροχο να μας πληρώνει και να παίρνει ο Δήμος έσοδα. Ποια είναι η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να αξιοποιήσει αυτά τα τρία έργα. 1,5 εκατομμύριο δεν είναι και λίγα δα, είναι αρκετά, τα οποία άποψή μου είναι ότι θα πρέπει όσο μπορούμε τουλάχιστον να τα αξιοποιήσουμε. Την ίδια στιγμή που στο γειτονικό Λουτράκι μπαίνει 5G, την ίδια στιγμή που στη Σπάρτη ανακοινώθηκε η αξιοποίηση του 5G, κυμαίνουμε και ηλεκτρονικά αναλφάβητος ο Δήμος Κορινθίων. Τώρα η πρωτεύουσα του νομού να έχουμε δώσει 1,5 εκατομμύριο και ουσιαστικά να μην έχουν πιάσει και τόπο είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Γι' αυτό απίθυνα στη νέα Δημοτική Αρχή πρόσκληση να δούμε το θέμα πώς μπορούμε να το αναδείξουμε προς όφελος του Δήμου, των Δημοτών και των επιχειρήσεων στην πόλη της Κορίνθου. Και μπορεί κάποιοι να πούν ότι αυτό χρειάζεται ο Δήμος Κορινθίων. Είναι υποδομές που έχουν νόημα και για τον τουρισμό και για τις επιχειρήσεις. Γενικώς που προσφέρουν νέα δυναμική σε έναν Δήμο. Το τρίτο έργο που σας προανέφερα προηγουμένως αφορούσε και τον τουρισμό. Είχε σημεία που προέβλεπαν την ανάδειξη του τουρισμού, τουριστικών πληροφοριών στην πόλη της Κορίνθου. Και αυτό δεν περπάτησε όπως θα θέλαμε.